Καλημέρα, πολλά παιδιάκια σήμερα, τόσο που δεν χωρούμε να περάσουμε. Σεβασέ μας γέροντα, κύριοι πρόεδροι των συλλόγων και μέλη των διοικητικών συμβουλίων, σεβαστοί μας πατέρες, κυρίες και κύριοι μέλη των συλλόγων, αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα, χρόνια πολλά και η νέα χρονιά που μας ήρθε να είναι για όλους ένα έτος ευλογίας, πνευματικής για όλους μας, αλλά και για την Ελλάδα μας και για τον κόσμο ολόκληρο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκδήλωση των συλλόγων, φίλοι του Μοναστηριού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, αδελφό της Παναγία Ναυπατιώτισσα και αδελφό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Όλοι μας αγαπάμε και στηρίζουμε το μοναστήρι αυτό που είναι φάρος φωτεινός για την περιοχή μας και για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η παρουσία μας σήμερα εδώ είναι μια ακόμα απόδειξη της αγάπης μας για το μοναστήρι, το οποίο συμπαραστέκεται με τρόπους υλικούς και πνευματικούς σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Σας ευχόμαστε με όλη τη δύναμη και με όλη τη θέρμη της καρδιάς μας καλή και ευλογημένη χρονιά. Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη με υγεία, με αγάπη, με ειρήνη και με ατελείωτες όμορφες στιγμές κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ο Χριστός να γεμίσει την καινούργια χρονιά όλων σας και όλων μας με το δικό του Άγιο Φως και με την αταλάντευτη ελπίδα για κάθε καλό στη ζωή μας. Για τη σημερινή εκδήλωση έχουμε ετοιμάσει μια μουσική εκδήλωση που θα μας ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με βυζαντινούς ύμνους των Χριστουγέννων, κάλαντα παραδοσιακά και τραγούδια που θα συνοδεύονται από λαϊκά μουσικά όργανα. Τη γιορτή μας θα ξεκινήσει η βυζαντινή χοροδία μας υπό τη διεύθυνση του πατρός Παλαμά και θα αρχίσουμε με τα πολυτίκια της γεννήσεως, όπου σύμφωνα με αυτό ο Χριστός είναι ο νοητός ήλιος, δηλαδή ο πνευματικός ήλιος της δικαιοσύνης, που ανατέλει στην καρδιά του χειμώνα για να ζεστάνει και να φωτίσει τις καρδιές μας με την ακτινοβολία της θεότητός του. Δοξάσατε, μας λέει στον υπέροχο χριστουγεννιάτικο λόγο του ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός στις καταβασίες της εορτής. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί με τους δύο αυτούς και με όλους τους Αγίους να δοξάσουμε τον Θεό για την ανέκφραστη γέννησή του. Christos, yeah, not in the
Ποδέστε είδομεν πιστή είναι από τα πιο όμορφα και αγαπητά τροπάρια της εορτής. Μας καλεί να πάμε όλοι οι πιστοί μαζί με το αστέρι, τους μάγους, τους αγγέλους και τους βοσκούς να δούμε πού γεννήθηκε ο Χριστός. Το τελευταίο μας ψάλμα για σήμερα θα το αφιερώσουμε στο τιμόμενο πρόσωπο της περίοδου, τον Άγιο και Μέγα Βασίλειο. Είναι το κοντάκι της εορτής του Αγίου. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως ερμηνεύεται το όνομά του, υπήρξε βάση και θεμέλιο της Εκκλησίας, με την Αγία του Βιωτή και τη Θεόπνευστη διδασκαλία του. Όχθης βάσης άσυστος.